Εγώ θα σας μιλήσω ο γιατρός, είμαι χειρουργός στην κλινική, όχι μόνιμος, είμαι χειρουργός στην κλινική. Από την άποψη του δικού μας έργου μας βοηθάει πάρα πολύ και στην αντιμετώπιση των ασθενών και στο να τους εκτιμήσουμε καλύτερα και για να κάνουμε και το έργο μας γενικότερα καλύτερα. Αυτό έλεγα και από την αρχή που ήρθα, πριν 3 χρόνια δηλαδή, ότι ακόμα και ένας καλός φωτισμός, ένα καλό περιβάλλον, ένα καθαρό περιβάλλον, γιατί δεν έχει γίνει συντήρηση, γιατί δεν έχει γίνει αυτό. Δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα, ή θα ήταν άδικο. Τα οποία πιστεύω ότι τα ερωτήματα αυτά πηγάζουν τα προβλήματά τους μέσα από δεκαετίες. Οπότε θα ήταν άδικο να κατηγορήσει κάποιος, ένα διοικητή, μια διοίκηση, την προηγούμενη διοίκηση, οποιοδήποτε, γιατί ένα κτίριο αρχικά δεν είναι συντηρημένο. Οπότε είναι μια μεγάλη προσπάθεια, ένα μεγάλο αποτέλεσμα, το οποίο ξεκινάει από τους φίλους του νοσοκομείου, τους ίδιους θητιακούς. Και χαίρομαι που εγώ τουλάχιστον σαν χειρουργός εδώ μέσα βλέπω ένα καθαρό περιβάλλον αρχικά, καινούργια αντικείμενα, καλό φωτισμό για τους χειρουργικούς ασθενείς, πολύ σημαντικό. Ακόμα και οι αλλαγές ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν, οι χειρουργικές αλλαγές, και εκτίμηση των ασθενών. Από εκεί και πέρα, πέρα από το όλο υλικό το οποίο έχει αντικατασταθεί, έχει φτιαχτεί όλη αυτή την ανακαίνιση, είναι το σημαντικότερο το οποίο μπορεί να πάρει κάποιος εστιακός από εδώ, ότι οι ίδιοι εστιακοί προσπαθούν για αυτή την πόλη, η οποία είναι μια πόλη πάρα πολύ απομακρυσμένη από τα άλλα κέντρα, τα άλλα αστικά κέντρα. Τυρανιέται ο κόσμος, τυρανιούνται τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, ο μέσος εστιακός, στο να κάνει τα απλά φυσικά πράγματα που έχει να κάνει την υγεία του. Μια αξιολογική τομογραφία, τα ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα, από τότε που ήμουν αγροτικός, επί 10-12 χρόνια, φεύγουν συνέχεια έξω τα πολλά, κινδυνεύουν ασθενείς, κινδυνεύουν γιατροί. Ένας χώρος μονάδας, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει και όχι αυξημένης φροντίδας, ώστε και γι' αυτός ο λόγος να μην φεύγουν τα ασθενοφόρα ξανά, να υπάρχει ένας λόγος, χειρουργείται ένας ασθενής, μένει στο νοσοκομείο. Είναι κρίμα να χειρουργείται ο εστιακός και να φεύγει για να κάτσει μισή μέρα, μία μέρα σε μία μονάδα, μια εντατική θεραπεία, να κάνει την εντατική του θεραπεία και να μην έχει ο εστιακός αυτό το δικαίωμα. Και δεν τη συγκρίνω με άλλες πόλεις σε αστικά κέντρα τα οποία βρίσκονται δίπλα, διότι είναι πολύ μακριά. Είμαστε πιο κοντά στην Κάρπαθο από ότι είμαστε σε άλλες πόλεις της Κρήτης. Οπότε πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από την πολιτεία, διαφορετικά από την εκάστοτε κυβέρνηση, με συνέπεια να μην τυρανιέται ο πολίτης αυτής της πόλης. Οπότε αυτά που κρατάμε είναι το ενδιαφέρον του εστιακού, ότι προσπαθεί μόνος του, κυρίως μόνος του, προσπαθεί να κρατήσει γιατρούς, προσπαθεί να φέρει γιατρούς, να φέρει αντικείμενα, μηχανήματα όπως ο αξιονομικός τομογράφος, που συγχαλάσε ο προηγούμενος πάλι με τη δική του προσπάθεια, τον έφερε. Και τώρα πάλι με τις δικές του πρωτοβουλίες μπήκε από τους πρώτους στη λίστα του Υπουργείου Υγείας για να έρθει στη θητεία. Ο εστιακός προσπάθησε να το κάνει αυτό. Με συνέπεια να μην μπορεί να δουλέψει γιατί δεν υπάρχουν γιατροί. Πρέπει να βρεθούν κίνητρα. Δεν είναι δυνατόν μια πόλη να γεννήσει τόσους γιατρούς για να πούμε ότι η θητεία θα φέρει τους εστιακούς της να δουλέψει εδώ. Πρέπει να έρθουν ξένοι γιατροί. Για να έρθουν ξένοι γιατροί θέλουν κίνητρα. Πρέπει η πολιτεία να δει αυτές τις ευπαθείς πόλεις, τα ευπαθή σημεία της Ελλάδας, που υπάρχουν και άλλα, να φέρει γιατρούς. Δεν είναι το ίδιο, άλλος θα μιλήσει και θα πει είναι κοντά 4 νοσοκομεία. Αυτό το νοσοκομείο όμως είναι πολύ μακριά από τα υπόλοιπα. Και το λέω χωρίς να είμαι εστιακός. Θέλει μια φροντίδα το νοσοκομείο. Θέλει μια φροντίδα ο εστιακός περισσότερο από τα άλλα, από τους άλλους ίσως κριτικούς, λόγω της απόστασης. Και όχι λόγω ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος, πέρα από τη φιλοξενία, την υπέροχη που έχετε, που σας θεωρώ υπέροχος άνθρωπος.